ποινικό μητρό. Αυτό πράγματι συνέβαινε το μήνα Δεκέμβριο, αφορούσε 650.000 δινάρικες που δεν είχαν απενεργοποιηθεί. Το Δεκέμβριο που γινόταν χαμός με αυτό το θέμα. Το Δεκέμβριο του 2017. 400 περίπου χιλιάδες ήταν σε ελληνικές μονάδες, δεν χρειάζεται να σας πω σε ποιες. Και οι υπόλοιπες είχαν απομείνει σε ένα βουλγάρικο εργοστάσιο που είχε ανατιναχθεί στον αέρα το 2014 και τις απενεργοποιούσε μέχρι τότε. Ο κύριος Παπαδόπουλος προσπάθησε να μπει σε αυτή τη δουλειά, αλλά χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ. Όταν ο κύριος Παπαδόπουλος κάηκε, λέω σε εισαγωγικά, εμφανίστηκε ένας επιχειρηματίας από την κεντρική Ελλάδα, ο οποίος προσπάθησε να πάρει τη δουλειά και έκανε μία προσφορά. Και μία άλλη εταιρεία. Υπεγράφει πράγματι μία σύμβαση, όπως βλέπω εδώ, στα μέσα Δεκεμβρίου του 2017. Να τη δούμε. Ναι. Νάτι. Α, είναι αυτή η σύμβαση. Από την άλλη. Λοιπόν. Από εδώ. Ναι. Και όμως το περίεργο είναι ότι αυτή η σύμβαση έχει το εξής πρόβλημα. Η επιτροπή που αξιολογεί την προσφορά κάνει διάφορες παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, δεν προσκομίστηκε ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων για ποσό 3 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με απόσπασμα του ποινικού μητρώου, υπάρχουν προβλήματα με τον επιχειρηματία που αναλαμβάνει. Δηλαδή, έχει καταδικαστεί για κάποια πράγματα όπως είναι ψευδορκία, μαρτυρία, απλή σωματική βλάβη, μία απόδοση ΦΠΑ, δύο αποφάσεις και εισφορές του ΙΚΑ. Και στη συνέχεια υπάρχει μία ακόμα παρατηρήση που αφορά τελεσίδικες αποφάσεις για μη καταβολή φόρων. Με ενδεχόμενο ποσό 400.000 ευρώ και, και σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης με ενδεχόμενο ποσό 870.000 ευρώ. Και το ερώτημα είναι αν με αυτές τις εκκρεμότητες ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μπορεί να εκτελέσει τη σύμβαση. Αυτό είναι το απλό ερώτημα. Αυτό είναι το απλό ερώτημα και επαναλαμβάνω, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι όλα αυτά που μας περιγράφεις συμβαίνουν ενώ ο θόρυβος για την